Ελληνίδων Καλύμνου. Θέλω να εκφράσουμε θερμές ευχαριστίες για τη σημερινή πρόσκληση. Πολλά συγχαρητήρια στους διοργανωτές και ελπίζω να περάσετε μια ευχάριστη βραδιά. Σήμερα μας πλησιώνουν η μουσική, Μανώλης Φράκος στο βιολί και Γιάννης Καμποράκης στο λαούτο. Θα κάνουμε ένα πολύ απλό συμβολικό στήσιμο του γάμου με πολύ λίγα στοιχεία, ώστε που να πλαισιώσουμε το σκηνικό που θέλουμε για να προβάλλουμε μυθικά τραγούδια. Στην αρχή λοιπόν θα έχουμε δύο διαφορετικούς σκοπούς, ένα πανελλήνιο με τον οποίο θα κάνουμε ένα ντύσιμο του γαμπρού, μετά το σκοπό παριανός που θα ντύσουμε τη νύφη και στη συνέχεια με το μαρσάκι του γάμου το ζευγάρι πηγαίνει στην εκκλησία. Ταυτόχρονα τελειώνοντας το μαρσάκι αναπτύσσεται ο παραδοσιακός χορός ίσως και η σούστα, όπου χορεύει είτε ο γαμπρός μπροστά είτε ο υπέρχος. Μετά τον ίσο και τη σούστα, υποτίθεται ότι πέρασε δύο ώρες και τις πρωινές ώρες είναι ο μεγάλος αργός χορός που τραγουδάνε πενέματα στη νύφη με καλύμνικο, ένα από τα ρότερα ελληνικά νυφικά, το Κακόμερε Παπά. Μετά διαλύεται ο γάμος πια όταν ξημερώνει με το Μέρα Μέρωσε. Θα ακούσει λοιπόν το Μέρα Μέρωσε. Στη συνέχεια υποτίθεται πως τη Δευτέρα το βράδυ γίνεται ο αντίγαμος. Κλασικό σκοπό του αντίγαμου, πιο γνωστό, είναι η πολίτησα. Τελειώνουμε λοιπόν με την πολίτησα και θα πούμε 2-3 δίστιχα εκεί που ερχόμαστε στο νέο ζευγάρι και λέμε στο κορίτσι που αφήνει το σπίτι του με κάποια θλίψη, να μην στεναχωριέται και μπορεί να έρχεται στο πατρικό τη σπίτι κάθε μέρα. Σα ευχαριστούμε και εκφράζουμε τη χαρά μα που είμαστε μαζί σα. Να είστε καλή διασκέδαση. Σαν του παπά τον δίσκο. Όμορφος που λέει ο γαμπρός σαν του παπά τον δίσκο. Στέκω με τον παρατηρώ ψεγάτη δεν του βρίσκω. Στέκω με τον παρατηρώ ψεγάτη δεν του βρίσκω. Συρίζεται το γαμπρό και
στη μέση. Καμάρι στο καινούριο μας ζευγάρι.